Δεν είμαι κύριος. Λας κος. Κος λας. Κύριος λίθος. Εμφανίζεται στο όνομά μου. Είμαι ο Β' εθνοδιδάσκαλος. Εθνοδιδάσκαλος, είστε διδάσκαλος. Εθνοδιδάσκαλος. Η Θεόν δίδα αλήθεια λάσκος. Είστε δηλαδή ο δεύτερος Θεός. Η Θεόν των Θεών η δίδα η δεσποινής αλήθεια λάσκος. Για εξηγήστε με αυτό που λέτε. Ο Β' εθνοδιδάσκαλος. Αυτά που σας είπα ο Β' εθνοδιδάσκαλος ταυτίζονται με τας λέξεις η Θεόν Β' αλήθεια λάσκος. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος που μόλις είδατε ονομάζεται Αθανάσιος Λάσκος. Θα προσπαθήσει να μας δώσει σήμερα μια διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική κουβέντα που χρησιμοποιεί ο κύριος Λάσκος. Έχει βάλει ως σκοπό τη ζωή του να μελετήσει όλα όσα μας δίδαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Δεν είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε τίποτα. Ούτε καν άνθρωποι υποστηρίζει και αυτό αποκαλείται ως δεύτερος εθνοδιδάσκαλος. Για να κατανοήσετε καλύτερα όμως αυτά που σας λέμε, δείτε τι είπε στη ρεπόρτερ μας Κλειό Αρβανιτίδου. Δεν είναι κανείς κύριος. Δεν έχει γίνει καν Έλληνας κανείς σήμερα στη γη. Δεν υπάρχουν Έλληνες στη γη. Κανείς. Το μόνο Έλληνα που ξέρετε είναι αυτόν που σταυρώσατε και δεν γνωρίζετε το όνομά του. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι Έλληνες. Εσείς δεν είστε Έλληνα. Εγώ είμαι Αθηναίος, ένα σκαλοπάτι κάτω από τον Έλληνα. Εσείς είσαστε 6 σκαλοπάτια κάτω από μένα. Πνευματικά. Γιατί, εσείς τι έχετε που δεν έχουμε εμείς οι άλλοι. Εγώ έχω καταργήσει την αλφάβητο, η οποία είναι η Βαβυλώνη, η πόρνη, η μεγάλη. Και είσαστε παιδιά της πόρνης της αλφαβήτου. Η γυναίκα δεν είναι πόρνη. Δύο λεπτά, πώς θα πούμε κάποιες λέξεις, την αλφάβητο δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Όχι, έχω φέρει το ρογιό τα αλέφατα, 27 και 28 αριθμογράμματα, το ξα, το ξανθό γένος των Ελλήνων. Είναι ο δικέφαλος και ο τρικέφαλος κέρδωρος του Ηρακλέους. Είμαι ο Ηρακλής του ελληνικού πνεύματος. Τι διαφορά έχει ο Αθηναίος από τον Έλληνα. Ο Αθηναίος είναι ακόμα σε ζωώδη κατάσταση, ενώ ο Έλληνας είναι σαν αυτόν που σταυρώνεται κάθε χρόνο και ούτε το όνομά του δεν γνωρίζεται και λέγεται Αμήν. Αυτός είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος είναι γνωστός. Υπάρχει και ένας άλλος Έλληνας, ο Απολλώνιος ο Τιανεύς. Αυτοί οι δύο Έλληνες αναφέρονται στην ιστορία. Ο Χριστός είναι Έλληνας. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε Έλληνες. Λέγεται Αμήν. Εμείς Χριστό τον ξέρουμε. Κακός. Γιατί? Γιατί σας αποκρύβουν την αλήθεια. Η δέσποτα δες. Ποια είναι η αλήθεια? Δεσποτάδες σημαίνει είναι ποτά στο ψέμα, είναι μέσα στο ψέμα μεθυσμένη. Γι' αυτό λέμε δέσποτα δες. Πώς το βρίσκεται σε αυτό? Από τις τρεις λέξεις το δες, το ποτά και το δες. Τι σημαίνει δες? Κοίτα. Ποτά. Τα ποτά. Τα ουίσια και λιποτά δεν λέγονται. Τάδε. Δεσποτάδες. Δεσποτά, δες. Το δες, κοίτα. Μάλιστα. Αυτοί σας λένε ψέματα. Ποιοι μας λένε ψέματα? Δεσποτάδες. Γιατί? Γιατί σας αποκρύπτουν την αλήθεια το σωστό όνομα του Σταυροθέτους. Κάθε γυναίκα στη γη από 17 Σεπτεμβρίου του 90, όπως αναφέρει στο κεφάλαιο 12 της Αποκαλύψεως, είναι Παναγία στη γη. Από 17 Σεπτεμβρίου του 90. Όλες οι γυναίκες στη γη είναι Παναγίες. Αφού η Παναγία είναι μία. Η Παναγία ήταν μία. Τώρα έχουν γίνει όλες οι γυναίκες που έχουν γεννήσει στη γη από 17 Σεπτεμβρίου του 90. Τώρα μας λέτε δηλαδή ότι ανατρέπονται όλα αυτά που έχουν υποθεί χιλιάδες έτη πριν. Χιλιατηρίδες ολόκληρες. Ουδεμίαν έχετε διαρχή ανακοή παλαιάν δόξα, ουδέ χρόνο μάθημα παλιών ουδέν. Δεν γνωρίζετε τίποτα από τα παλιά. Έτσι λέει ο Πλάτος. Όπως τα παίρνουμε εμείς, από μαρτυρίες. Είναι ψεύτικες μαρτυρίες, είναι του Θεού που κυβερνά την ανθρωπότητα και είναι ο Θεός Κρόνος. Και άμα θέλετε να δείτε και τη φωτογραφία του, ιδού ο Θεός της γης. Εδώ πέρα ποιος είναι? Ο Θεός της γης Μετρέγια ή Κρόνος και βρίσκεται στα 33 του έτη και από στιγμή σε στιγμή αναμένω την εκθρόνησή του. Ο κάθε άνθρωπος έχει το καλό του και τον κακό του εαυτό. Εσείς έχετε έναν καλό και έναν κακό εαυτό? Ναι, αλλά ο κακός μου εαυτός έχει γίνει μυρμήγκι τώρα. Γιατί? Για από στιγμή σε στιγμή περιμένω να τον εκθρονήσω, να τον διώξω για να γίνω Έλληνας. Δηλαδή, πότε κάποιος γίνεται Έλληνας? Όταν αποβάλει τα εντόστια του και εμέσει τα πνευμόνια του. Πώς θα γίνει αυτό? Απλούστατα. Για πείτε. Όταν μάθεις ελληνικά και διατάξεις το σώμα σου. Όταν μάθεις ελληνικά θα διατάξεις την ύλη και η ύλη θα εκτελεί πάσα επιθυμία σου. Εγώ δεν είπα ότι ξέρω ελληνικά. Μαθαίνω ελληνικά για να γίνω δαό, καγό, δαό. Πώς μπορεί κάποιος να μάθει ελληνικά?
Δαό, καγό, δαό σημαίνει διδάσκω και εγώ μαθαίνω. Βλέπω ρο, εδώ ρο, γιο, τα αλφα ή αλφάβητος, δεν αυτή. Λέγεται αλφα. Άνοιξε το λεξικό ήλιο στη 12η σελίδα, το α το εν Ελλήνων λέγεται αλεφα. Ούτε το α δεν το ξέρεις πως το λένε οι Έλληνες. Δηλαδή αυτό πώς πρέπει να διαβάζεται εδώ. Ρία. Ναι, και κανονικά. Ρο, γιο, τα αλεφα. Είναι ο τρικέφαλος Κέρβερος. Και αυτό είναι το ξα, α, να, ξα, να. Το ξανθό γένος των Ελλήνων. Για εξηγήστε μας λίγο τον επικοινωνιακό κώδικά σας, γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι ρο, γιο, τα αλέφα. Ο αλέφαντος είναι αλέφα όντως. Και γι' αυτό δεν τον κάνανε προπονητή και γι' αυτό φάγανε 4-0, 4-0 και 2-0 της Πελοποννήσου. Πραγματικά ιδιόρυθμος ο κύριος Λάσκος. Ίσως και να μας μπέρδεψε λιγάκι. Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντά του είναι και η πολιτική. Όχι στο επίπεδο της συμμετοχής, αλλά της κριτικής. Υπάρχουν μάλιστα, όπως υποστηρίζει, κάποια μυθικά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν οι Έλληνες πολιτικοί. Ό,τι αρχαίο κείμενο υπάρχει, ό,τι όνομα επικαλείται, Προμηθέας, Ηρακλής, όλα αυτά, είστε εσείς, αντιπροσωπεύετε τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχουν και ορισμένοι θεοί που δεν τους αντιπροσωπεύω όλους. Παραδείγματος χάρη, θεά Ήρα είναι η Λιάνη. Ο Θεός Διόνυσος είναι ο Μιλωνάς. Θεά Ήρα είναι η Λιάνη, γιατί. Γιατί είναι θεά Ήρα. Τι, γιατί, υπάρχει, γιατί είναι η θεά Ήρα η Λιάνη. Γιατί δεν είναι η θεά Αθήνα. Η θεά Αθήνα δεν την έχω βρει ακόμα. Η θεά Ήρα γιατί είναι η κυρία Λιάνη, η Παπανδρέου. Κυρία Λιάνη δεν είναι Παπανδρέου, δεν λέγεται Παπανδρέου. Κακώς χρησιμοποιεί το όνομα Παπανδρέου, δεν λέγεται καν κι αυτός Παπανδρέου. Λέγεται Σταυρόπουλος και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Πού, πώς το λέτε εσείς. Το όνομά του είναι Σταυρόπουλος, δεν είναι Παπανδρέου. Σας εξαπατάει. Αν μάθετε, ρεπόρτερ είστε, ερευνήστε να μάθετε την αλήθεια. Πώς το μάθατε σε αυτό, είναι του παπά Ανδρέα Σταυροπούλου εγγονός. Οι Έλληνες δεν μιλούσαν για άτομα, γιατί ξέραν ότι τα άτομα είναι ζώα. Μιλούσαν για εξουσίες. Η εξουσία είναι η γυναίκα κάποιου που παντρεύεται. Ο Παπανδρέου παντρεύτηκε την εξουσία. Αλλά δεν του ανήκει, ανήκει στον Καραμαλή. Η Κλητεμνίστρα είναι η γυναίκα του Αγαμέμνονος και Αγαμέμνον είναι ο Καραμαλής. Η σημερινή μας εκπομπή μοιάζει ίσως με προσωπικές μαρτυρίες. Ανθρώπων ιδιόρυθμων, ανθρώπων που έχουμε συνηθίσει να τους αποκαλούμε περιθώριο, που επιζητούν αν θέλετε τη δημοσιότητα. Το αν έχουν κάτι ενδιαφέρον να μας πούν ή όχι, θα το κρίνετε αποκλειστικά εσείς. Όπως θα κρίνετε, αν θέλετε βέβαια, και την επόμενή μας καλεσμένη, την Καρλώτα. Κατά καιρούς μας έχει απασχολήσει με πράξεις της ή με δηλώσεις της. Ας δούμε καλύτερα τι είπε όμως την Όλγα Θόδου. Μέσα στο πάνε κυνηγάει η ματιά σου. Κρύπα απ' τη φύλη σου, μου δίνεις τη φωτιά σου. Μπαίνω στα μάξι και σιχάνεις τα κλειδιά σου. Με ένα ταξί με κυνηγάς κι εγώ μπροστά σου. Ποτέ δεν είναι στην ανάγκη να γίνω γυναίκα. Μέσα μου υπήρξαν και οι δύο φύσεις. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν θέλουν να το. Αν ο πολύς ο κόσμος το έχει καταλάβει ή αν δεν ξέρουν τι σημαίνει καν. Το ότι είμαι ερμαφρόδητη. Γεννήθηκαν απλά με ερμαφρόδητο. Δηλαδή έχοντας και τις δύο φύσεις. Και εσωτερικά και σωματικά. Δηλαδή και ψυχολογικά περισσότερο. Παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Υπήρχε μια πάλι μέσα μου. Πότε επικρατούσε το ένα και πότε το άλλο. Βέβαια, αγάπησα και τα δύο και μου είναι δύσκολο να αποχωριστώ κάποιο από τα δύο, γιατί είναι τρόπο ζωή, είναι μια συνήθεια. Τα παιδικά μου χρόνια, βέβαια. Δεν νομίζω να μνήσει από τα παιδικά σου χρόνια, και καλές και κακές. Ήταν υπέροχα, γιατί ανακάλυπτα όλη αυτή την παραξενιά βήμα-βήμα. Και στην εφηβεία μόνο υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο ωραία, τόσο αθώα. Πού ζούσες εδώ στην Αθήνα? Όχι, ζούσα σε κάποιο χωριό, στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα στο χιόνι, μέσα στο καλοκαίρι και στα ποτάμια. Έζησα μια παιδική ηλικία πολύ τρυφερή, με έρωτες και αγοριών και κοριτσιών, γιατί είπαμε ότι τα μικρά παιδιά δεν έχουν φίλο και εγώ παραμένω ακόμη ένα παιδί. Με τους γονείς μου η σχέση μου δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, απλά ζω μακριά από τους γονείς μου από παιδί. Από ποια ηλικία? Από παιδί, ποτέ δεν τους γνώρισα. Και δεν μπορώ να εκφράσω κάποια γνώμη για τους γονείς μου, γιατί δεν τους ξέρω καν. Δεν έχω ασχοληθεί μαζί τους ποτέ. Συγγενείς έχω πάρα πολλούς, δηλαδή μόνο τη μητέρα μου και τον πατέρα μου δεν έχω. Από πολύ μικρή μεγάλωσα, είπα, χωρίς αντρικά πρότυπα και χωρίς τη μητρική αγάπη. Δέχτηκα πάρα πολύ αγάπη από το οικογενειακό μου περιβάλλον, από την αδερφή μου που την είχα και σαν πρότυπο, αλλά δεν γνώρισα τη μητρική αγάπη, γι' αυτό
Και την έχω βάλει μέσα μου και μου αρέσει κάπως να φέρουμε. Αγαπώ τα παιδιά και τους άντρες τους βλέπω σαν παιδιά πιο πολύ. Γιατί μου έλειψε και η πατρότητα και η μητρότητα και βέβαια μέσα από αυτό ολοκληρώθηκα. Δηλαδή τους έχασες σε μικρή ηλικία. Δυνατή. Όχι, φύγανε στο εξωτερικό και τους γνώρισα σε μια αλφα ηλικία, γύρω στα 7-8 χρονών. Και έμεινες με την αδερφή σου σε συγγενείς. Έμενα με την αγαπημένη μου γιαγιά, η οποία με μεγάλωσε σαν ήταν πραγματική μου μητέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μην ζεις με τη μητέρα σου είναι μια πραγματικότητα και την είχα δεχτεί. Ο έρωτας είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση που υπήρχε μόνο στο Μεσαίωνα. Τότε που τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα που για να ερωτευτείς κάποιον έπρεπε να θυσιάσεις και κάτι από τον εαυτό σου, να θυσιάσεις τα πάντα δηλαδή. Και τότε πραγματικά υπήρχε έρωτας, όχι μόνο στο Μεσαίωνα και μεταγενέστερα, όταν ακόμη δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία σκέψης. Τώρα οι αξίες έχουν φθήνει και έχει φθήνει και ο έρωτας. Εμένα με έχει αγγίξει ο έρωτας, γιατί πιστεύω ότι είμαι πραγματική μέσα μου. Είμαι ένα άτομο πραγματικό και αντιμετωπίζω τον έρωτα, τον περίμενα πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή έπαψα να πιστεύω στον έρωτα και τότε ήρθε για να μου αποδείξει πως πάντα πρέπει να ποτέ να μην χάνουμε την ελπίδα μας και ποτέ να μην λέμε ποτέ. Η νύχτα έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή της. Έχει ζήσει τους κινδύνους της άλλωστε από πρώτο χέρι και έχει μάθει να τους αποφεύγει. Η νύχτα εμένα δεν με αγγίζει και πάρα πολύ. Όσο και το παίζετε, είναι ένα παιχνίδι. Εγώ τη νύχτα παίζω. Μ' αρέσει να παίζω και με το σκοτάδι, με τα φώτα, με τους ανθρώπους, με τους άντρες και που και καμιά κοπέλα. Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για κάτι αρκετά σοβαρό, για τα ναρκωτικά. Τι έχεις να πεις για αυτό το θέμα? Τα ναρκωτικά είναι μόνο για τους ανόητους και δεν βρίσκω το λόγο να σχολιάζουμε τόσο πολύ τα ναρκωτικά από τη στιγμή που μερικοί άνθρωποι επιμένουν για να αναζητούν το θάνατο τόσο επίμονα. Πιστεύω ότι όποιος είναι αδύνατος πρέπει να έπεται και τα προβλήματα που θα του δημιουργήσουν όλα αυτά. Δεν παίρνει συμβουλή, δεν παίρνει κάποια χαλιναγώγηση. Είναι απόφαση και γίνεται πια συνήθεια. Από εκεί και πέρα τι μπορούμε να λέμε? Μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Και πριν ακόμη γίνω γνωστή μέσα από τα τραγούδια μου, ο κόσμος με αγαπούσε γιατί πάντα έκανα αυτό που έκανα πολύ καλά, ήμουν πολύ σωστή. Ασχολόμουν με τον αθλητισμό, είχα δηλαδή κύκλους μέσα από αυτό που ασχολόμουν. Έχεις πολλούς φίλους? Ναι, είχα. Παλιά ασχολόμουν με τον αθλητισμό, έχω φίλους από τον αθλητισμό. Τώρα αργότερα ασχολήθηκα με το θέατρο, είχα πολλούς φίλους από το θέατρο. Μίλησέ μας και για τον αθλητισμό και για το θέατρο. Όταν ήμουν στον Πέδων ακόμη, ήμουν πάρα πολύ γρήγορα παιδί. Είχα κερδίσει και κάποιο χρυσό μετάλλιο. Ήμουν στο ΣΕΓΑΣ και έτρεχα 100 μέτρα. Πάρα πολύ γρήγορα. Έβγαινε, τερμάτισα πάντα πρώτη. Και με το μήκος. Αργότερα ένα ατύχημα που είχα στο πόδι με έκανε να μελήσω λίγο τον αθλητισμό. Μετά ήρθα στην Αθήνα, προσπαθούσα με το σχολείο, δούλευα συγχρόνως. Και έπρεπε να τελειώσω και τη δραματική σχολή και ασχολήθηκα με τα καλλιτεχνικά. Με το θέατρο, ποια η σχέση σου? Πολύ καλή. Τελείωσε τη δραματική σχολή? Ναι. Κάποτε θέλω να ανεβάσω κάποιες παραστάσεις θεατρικές. Ίσως το κάνω και φέτος το χειμώνα. Δεν ξέρω, επειδή τώρα βρίσκομαι στο στούντιο για το καινούριο μου δίσκο. Θέλω όμως να ανεβάσω μια παράσταση που θα αναδεικνύω, όχι επιδεικνύω,
στους άλλους αυτό το διπλό εαυτό μου μέσα από πολύ έξυπνο και αντίχουνο τρόπο δοσμένο. Όπως σύρθηκε αυτός κοντά μου για 300 ψωροχιλιάδες και τη σκέφτησε. Είναι τόσο κουτός όμως που νόμισε πως τον αγάπησα κιόλας. Πώς είναι δυνατόν η κόρη του Κοτσαρού να αγαπήσει αυτόν τον κουρελί, αυτόν τον τυποτένιο, αυτόν τον αλήτη, τον κορόιδευα. Τον κορόιδευα, έτσι να το πεις. Ό,τι έκανα το έκανα για να τον βγάλω από τη φτώχεια που τον έδεχνε. Δώσ' του πατέρα, δώσ' του τη συζητήση, δώσ' του και κάτι παραπάνω. Έκανε και κάτι μικρό έξω στον δρόμο για μένα. Δώσ' του. Δεν θέλω να χρωστάω. Τίποτα σε αυτόν. Αυτά μας είπε λοιπόν η Καρλώτα για τα παιδικά της χρόνια, για τον έρωτα και τα ταλέντα της. Η ίδια, όπως λέει, σκοπεύει να ασχοληθεί και με την πολιτική. Αυτή τη φορά ως υποψήφια κάποιου μικρού κόμματος, το οποίο όμως δεν θέλησε να μας το ονομάσει. Έχει μάλιστα και την υποστήριξη του κόσμου, που όπως λέει την αγαπά και της το δείχνει καθημερινά. Πολύ σύντομα θα μου ανακοινώσει ο δικηγόρος μου με ποιο κόμμα θα κατέβω στις εκλογές και αν τελικά θα κατέβω. Ήδη έχουμε βρει κάποιο κόμμα που συζητάμε. Δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό. Μίλησε όμως γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω ακόμη γιατί δεν ξέρω. Και ίσως αν τελικά δεν γίνει να εκτεθώ. Δεν θα ήθελα ακόμη. Πολύ σύντομα θα το ξέρουμε όμως. Είναι θέμα μερικών εβδομάδων. Δηλαδή τι συζητάτε, τι σκέφτεστε να κάνετε. Για να κατέβω στις εκλογές με αυτό το κόμμα. Και βέβαια δεν θα κατέβω ως μια τσιντζολίνα, αλίμονο. Η τσιντζολίνα ήταν μία και έχει περάσει την επιστρεπτή. Θα κατέβω με ένα δικό μου στυλ και με δικές μου προτάσεις. Σαν νέος άνθρωπος και εγώ θα ήθελα να δω τη χώρα μου μακριά από πατεώνες και εκμεταλλευτές. Και πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν κουραστεί, έχουν γαλουχηθεί με κάποια άλλα μέτρα και σταθμά, τα οποία οι πολλοί δεν τα ξέραν. Γι' αυτό και έχει καταντήσει η Ελλάδα για τα σκουπίδια. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πολιτικής? Σίγουρα δεν συμμετέχουν και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί οι άντρες είναι λίγο επιπόλαιοι και οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία που έχει αναλάβει την προεδρία κάποια γυναίκα, πόσο δυναμικά έχει μπει στο χώρο και έχει αναστατώσει όλο την Ιφίλιο με τις προτάσεις της, με όλα αυτά, με τη δυναμικότητά της και στο φινάλι είναι μια γυναίκα που απαιτεί σεβασμό και τον έχει. Ενώ εμείς έχουμε άλλες γυναίκες οι οποίες δεν τους δόθηκαν οι ευκαιρίες να απαιτήσουν τον σεβασμό και ελπίζω να το κάνουν για να μην εκτεθεί κι άλλο η χώρα. Από εκεί και πέρα θα κάνω, μόλις έχω σταματήσει από την περιοδία που είχα κάνει σε όλη την Ελλάδα, έκπληκτη ανακάλυψα ότι ο κόσμος ξέρει τα τραγούδια μου, το δίσκο μου, τα τραγουδάνε. Με βλέπουν πάρα πολύ καλά, με αγάπη, που αυτό κερδίζεται πολύ δύσκολα από έναν καλλιτέχνη και χρειάζεται χρόνια. Και όμως εγώ ανακάλυψα αυτό το καλοκαίρι ότι αυτή η αγάπη έχει έρθει στον κόσμο και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έλα, πάρε με από πίσω. Έλα, θα σ' αφήσω. Έλα, θα με φτάσεις στο φανάρι. Έλα, θα σου κάνω και τη χάρη. Κάνω τον κύκλο και εσύ βρίσκει τα κλειδιά σου. Μπαίνεις στα μάξι και περνώ από κοντά σου. Στέλνω φυλάκι και αγριεύει.